Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Σόρα. Τι εστί Σόρας, εσύ, τι είναι εσύ? Κύριε Σόρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Μετά από επιθυμίες αρκετών φίλων, ακροατών και προσωπικών φίλων, μου ζητήθηκε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για σοβαρά θέματα και όχι για θέματα πολιτισμού που μιλάμε εμείς εδώ, ούτε για αθλητικά θέματα που μιλάμε, γιατί αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολείστε εσείς προσωπικά αγγίζουν από τον μικρό μέχρι το μεγάλο πολίτη αυτής της χώρας, τα οποία θέματα δεν τα γνωρίζουν πολλοί, τα γνωρίζουν λίγοι. Δεν τα δημοσιοποιούν πολλοί, αλλά λίγοι. Και το ερώτημα είναι γιατί. Έχετε να μου δώσετε μια απάντηση? Είναι κρυμμένα καλά το μυστικό και της δυνάστευσης αλλά και του πλούτου, όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και όλων των ανθρώπων. Θα μας πείτε όμως, εγώ γνωρίζω, εσείς γνωρίζετε, πολλοί δεν γνωρίζουν τι είναι το εσύ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το εσύ είναι των Ελλήνων. Ουσιαστικά έχει μια τεχνολογία μέσα του για να φύγει το εγώ. Γιατί το εγώ καταρχάς δεν πρέπει να το προφέρουμε όσον αφορά ότι για να επιδειχτεί το εγώ του κάποιου θα πρέπει να υπάρχει άλλο ένα άτομο. Αλλιώς δεν μπορείς να φωνάζεις μόνος σου στο βουνό ή σε ένα μέρος που είσαι μόνος σου εγώ. Άρα το εγώ επιβεβαιώνεται μέσα από το εσύ. Το εσύ είναι Ελλήνων συνέλευσης. Εψιλον τελεία σίγμα εψιλον σημαίνει Ελλήνων συνέλευσης. Ουσιαστικά είναι η ένωση των Ελλήνων απανταχού της γης. Είναι πολιτικός φορέας από το Σεπτέμβρη, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από τα δημοτικά, από τους δημοτικούς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στους καποδιστριακούς δήμους, δημιουργούνται οι οργανισμοί ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι καθαρά ελληνικό, μόνο του πολίτη, στην πραγματική δημοκρατία, όπου η δημοκρατία είναι από το Δήμο, δηλαδή ο κρατήν του Δήμου είναι η δημοκρατία και όχι αυτό που έχουμε σήμερα, την επέσια ολιγαρχία. Δεν υπάρχει δημοκρατία σήμερα, έχουν καταληφθεί τα πάντα. Και αυτό που είπατε βέβαια, εμείς λέει ασχολούμαστε, όπως μου είπατε στην αρχή, ασχολείστε με θέματα του πολιτισμού. Ποιανού πολιτισμού? Ποιος ασχολείται με τον πολιτισμό? Ποιος? Οι Έλληνες? Οι άνθρωποι? Δεν ασχολείται κανείς με τον πολιτισμό και δεν ξέρουν καν αυτή τη λέξη, είναι άγνωστη. Απλά ασχολούνται με τα κοινά και ενδεχομένως με ό,τι τους επιβάλλουν να ασχολούνται. Εσύ λοιπόν είναι μια τεράστια κίνηση όλων των Ελλήνων, των ελεύθερων Ελλήνων, των ενεργών Ελλήνων. Με πραγματικές αποδείξεις, με πραγματικό πλούτο, με δικό μας πλούτο δηλαδή. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει δικό της πλούτο, έχει δικιά της διαδικασία. Έχει τεράστια όπλα, έχει κρατικές διαταγές, άμα το θέλετε, στην πορεία σας να το αναλύσουμε. Βεβαίως. Εγώ όμως, πρωτού μπούμε, θα ήθελα να μου πείτε γιατί δεν σας προβάλλουν. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Όχι, δεν είναι. Είναι καθαρά τεχνική. Να προβάλλουν εμένα, να προβάλλουν τον Όχι. Έλληνα. Να προβάλλουν αυτό το κίνημα. Τι ακριβώς είναι? Κίνημα, είναι πολιτικός. Είναι πολιτικός φορέας του ελληνικού έθνους. Και ξέρετε γιατί. Εδώ θέλω να σταθούμε να δούμε τη μεγάλη διαφορά του κόμματος με του φορέα. Κόμμα είναι όταν ανοίγει μια ομάδα ανθρώπων, ένα σωματίδιο, μια γέλη ανθρώπων, ανοίγει ένα κομμάτι της κοινωνίας, τα οποία έχει συγκεκριμένα συμφέροντα, συγκεκριμένες ψευτοειδεολογίες και θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Ενώ ο φορέας, ο ελληνικός φορέας του ελληνικού έθνους, που το καταστατικό είναι, εμείς πραγματικά το έχουμε αναρτήσει στις κεντρικές μας σελίδες και σε πάρα πολλές σελίδες, είναι τον ίδιο των Ελλήνων. Δηλαδή για να καταλάβετε ότι ο πολιτικός φορέας επήλθε μετά. Ενώ πρώτα υπήρχαν γύρω στα 120 γραφεία σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος, ως αυτόνομοι οργανισμοί Ελλήνων Συνέλευση, με τη μορφή του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που όλο δηλαδή το καταστατικό τους είναι η απελευθέρωση της Ελλάδος, η διαχείριση του πλούτου, η διαχείριση του χρέους, η αποπληρωμή του χρέους και του τραπεζικού και του ιδιωτικού και του δημοσίου και του εξωτερικού. Ουσιαστικά πρέπει να έχουμε προβάλει το καταστατικό μας. Είναι ένα καταστατικό το οποίο και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών αλλά και του φορέα. Σε αντιθέση θέλω να πω. Είστε μη κερδοσκοπικού, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά είναι. Ερώτηση, προσέξτε τώρα την ερώτηση. Αφού είστε μη κερδοσκοπικού, από μεγάλα κανάλια τηλεοπτικά, πανελλαδικά, βλέπουμε προβολές μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. ΜΚΟ και βάλε και βάλε και βάλε. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο να μην σας προβάλλουν? Γιατί ξέρετε, προβάλλουν τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι
οποίες σκλαβώνουν την Ελλάδα, φέρνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγες, ουσιαστικά παρανομούν συνέχεια και ασελγούν στο ελληνικό έθνος και στον Έλληνα όλες οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Ξέρετε ότι ουσιαστικά οι μη κερδοσκοπικές πιο πολλές είναι καθαρά μυστικών υπηρεσιών και αλότριων συμφερόντων. Ναι, αλλά την απάντηση δεν μου τη δίνετε τόση ώρα. Μα σας τη δίνω. Εμείς είμαστε. Για ποιο λόγο να μην σας προβάλλουν? Αναρωτιέμαι, ειλικρινά σας το λέω. Δεν σας κάνω παγίδα, δεν σας βάζω. Όχι, αναρωτιέμαι τι συμβαίνει εδώ. Για ποιο λόγο? Το ζήτημα είναι από την πρώτη μέρα. Μην ξυπνήσει ο κόσμος. Βεβαίως. Γιατί δεν το λέτε, πρέπει να το πω εγώ δηλαδή. Μα μην ξυπνήσει, προφανές τα κανάλια τι δείχνουν τώρα. Δηλαδή. Μα αυτό προσπαθώ να το πείτε εσείς και περιμένετε να το πω εγώ. Μα είναι προφανές για τον κάθε πολίτη, αγαπητέ μου. Δεν μας προβάλλουν καθόλου, όχι μόνο, τρέμουν μόνο στο όνομα και Ελλήνων Συνέλευση. Αλλά και Αρτέμις ώρα. Και θέλω να καταλάβετε όλοι ότι το θέμα δεν είναι ο Αρτέμις ώρα. Το θέμα είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Να αποκτήσει ο πολίτης τη δικιά του δύναμη και αυτό έχω καταφέρει μέσα σε μια τεράστια στρατηγική με αντίξωες συνθήκες. Σε ένα τεράστιο αντάρτικο της νέας εποχής. Να καταλάβει και να πάρει ο πολίτης την πολιτεία στα χέρια του. Γιατί η πολιτεία είναι του πολίτη. Δεν είναι του Αρτέμι, δεν είναι του Πέτρου, δεν είναι του Γιώργου, δεν είναι κανενός. Είναι ολονών. Και αυτά τα παγκόσμια κεφάλαια τα οποία προβάλλω συνέχεια και έχουν κοπεί όλοι. Και οι παγκόσμιοι οργανισμοί, παγκόσμιοι κυβερνήτες, παγκόσμιες υπηρεσίες είναι διότι κάθε χρόνο υπογράφονται και από τις κυβερνήσεις τις δικές μας, αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο λοιπόν 3 εκατομμύρια υπογράφονται στη Βουλή. Όλοι αυτοί οι άφραγγοι, όλοι αυτοί οι σκελετωμένοι άνθρωποι παίρνουν χρήματα και πλούτο των Ελλήνων, γιατί μόνο ο λαός έχει χρήματα. Όλοι μαζί δηλαδή. Και δηλαδή τα δίνουν στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, δυναστεύουν, άμα το θέλετε, την πατρίδα μας. Με όλο αυτό το πλούτο, το οποίο είναι δικό μας. Και πρέπει κάποια στιγμή ο Έλληνας να καταλάβει και τι, ότι η πολιτική είναι στον πολίτη. Δεν είναι η πολιτική κάτι ξένο από τον πολίτη. Είναι δικιά του. Δηλαδή του πολίτη είναι η πολιτική. Έχουμε φτάσει σε ένα μεγάλο σημείο. Έχουμε 200 οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, σε δημοτικά διαμερίσματα. Ανεβαίνουν συνεχώς. Έχουμε πολλά καταστατικά. Πολλοί Έλληνες καταλαβαίνουν τι γίνεται και θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Δηλαδή η Ελλάδα θα κυβερνηθεί από Έλληνες και όχι από αλλογενείς. Γιατί όλοι μας στη Βουλή είναι αλλογενείς. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας στη Βουλή. Δεν σας κάνει εντύπωση? Και αυτό δεν είναι θέμα μηνύσιμο για μένα ή κολάσιμο. Το έχουν πει ήδη. Θυμηθείτε τον Παπανδρέου στη Βουλή. Λέει, αν ήταν θέμα ελληνικού DNA στη Βουλή, δεν θα ήταν κανείς αυτή την αίθουσα στη Βουλή. Δηλαδή, μόνοι τους δηλαδή. Μου θυμίσατε κάτι πολύ πιο παλιό. Λεφτά υπάρχουν δηλαδή? Πάντα υπήρχαν. Διότι έτσι όπως έχει δομηθεί ο πλανήτης μας, αγαπητέ συνέλληνα. Το δομήσαμε, είμαστε μέλος 29 συμφωνιών και κοινοπραξικών παγκόσμιων. Βεβαίως. Και οι πολίτες είναι οι πελάτες των εταιριών αυτών των κρατών. Ουσιαστικά έγινε ένα τεράστιο σχέδιο, το οποίο είναι πολύ παλαιότερο από τις μέρες μας και από τον Bretton Woods που βλέπετε. Έχουμε 29 συμφωνίες, τις οποίες τις έχω καταθέσει στον Άριο Πάγο, μαζί με την επόμενη μέρα. Ξέρετε, είμαστε ο μόνος ελληνικός φορέας, γιατί δεν υπάρχει άλλος φορέας στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θα ήθελα να μείνω λίγο. Ζητήστε από όλα τα κόμματα να σας δώσουν το καταστατικό τους. Τι ακριβώς θέλουν? Τι πρεσβεύουν? Ποιος διοικεί? Πώς βγαίνει η διοίκηση? Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο εργάζονται και λειτουργούν τα θεσμικά όργανα? Γιατί δεν υπάρχει ένα καταστατικό στον αέρα? Ζητήστε το ΚΚ. Το ΚΚ το καταστατικό. Το έχετε δει ποτέ? Πρεσβεύει ανθρώπους. Είναι στη Βουλή σου. Διοικεί, άμα το θέλετε. Διότι διοικεί η Βουλή διοικεί. Μάλιστα. Δεν διοικεί η κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι το καταστατικό στον αέρα? Γιατί δεν έχουν πρόεδρο? Εμείς που έχουμε δημιουργήσει τουλάχιστον 200 οργανισμούς, οι Έλληνες δηλαδή, συν οι δικοί μου που είναι γύρω στους 50, εάν δεν πάει ο πρόεδρος να υπογράψει για τη ΔΕΗ, εάν ο πρόεδρος πρέπει να υπογράψει για το καταστατικό και στο πρωτοδικείο, δεν δέχεται κανέναν άλλον οι κρατικοί θεσμοί εκτός τον πρόεδρο. Και ρωτάω, ούτε η Χρυσή Αυγή έχει πρόεδρο, ούτε το ΚΚ έχει πρόεδρο. Πώς λειτουργούν ως υποκατάστημα? Και υπάρχει δυνατότητα ένα ξενόφερτο υποκατάστημα να λειτουργεί με θεσμικό κομμάτι μέσα στη Βουλή? Απαντώ. Απαντήστε μου. Δεν λειτουργεί στην Ελλάδα εάν δεν πάει ο ίδιος ο πρόεδρος. Που σημαίνει, αν δεν έχεις προεδρεύουσα επιτροπή ή αρχή, δεν μπορείς να ανοίξεις κανέναν οργανισμό και κανέναν, άμα το θέλετε, φορέα ή κόμμα. Ας μας δείξουν τα καταστατικά τους να δούμε τι γίνεται λοιπόν. Γιατί δεν γίνεται στον αέρα? Εκπροσωπούνται πολίτες μόνο με τα ΜΜΕ, χειραγωγούνται γνώμες, χειραγωγούνται μια ολόκληρη χώρα. Δυναστεύουμε μια χώρα με κάτι ξεπλένιδες πάνω στα ΜΜΕ, που οι συχνότητες είναι του ελληνικού λαού και δεν τις σέβεται κανένας. Και πότε θα σταματήσει όλο αυτό? Ποιος θα το σταματήσει? Ποιος? Αν όχι ο πολίτης,
αν όχι το σύνολο των πολιτών. Ποιος θα το κάνει, αγαπητέ μου? Εμείς θα το κάνουμε. Ήρθε η ώρα. Και εσείς μου λέτε, γιατί είναι μεγάλα τα κανάλια. Μα τι να κάνει το κανάλια? Ουσιαστικά ξέρετε ότι έχω κάνει μήνυση στους 302. Ναι, αλλά τους έκανα μήνυση πριν έρθει η μήνυση δικιά μου που μου έκαναν μια μήνυση το δημόσιο για τα 600 δις. Με τέσσερες κατηγορίες πολύ σημαντικές για μένα, σε εποχές που ο ελληνικός λαός δεν ήξερε τίποτα. Κατάλυση πολιτεύματος. Κατάλυση πολιτεύματος, γιατί κατέθεσα 600 δισεκατομμύρια στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία. Αλλή μόνο. Αλλαγή συντάγματος. Πώς να κάνω εγώ αλλαγή συντάγματος, δεν είμαι καν στη Βουλή. Δεν πειράζει όμως, οι κατηγορίες τις χρειαζόσατε. Ανησυχία λαού. Δηλαδή μου χρεώσανε ότι αυτοκτονεί λαός από μένα. Προσέξτε το. Είπα ότι 600 δισεκατομμύρια καθίδονται στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος, ως ξεχρέωμα, με 0% επιτόκιο ουσιαστικά δώρο, όταν ήρθα από την Αμερική το 2012, και τελικά έφαγα τις κατηγορίες, και η τέταρτη κατηγορία ήταν ψευδών ειδήσεων, διασπορά ψευδών ειδήσεων. Να ρωτήσω κάτι, αυτές πότε έχουν υποβληθεί μηνύσεις? Αυτή η μήνυση υποβλήθη μετά τη μήνυση που έκανα εγώ στους 302, όταν δεν πήραν τα 600. Ημερομηνία, έτος. Η μήνυση κατατέθηκε το 12 και δικάστηκε το 13, τον Ιούλιο του 13, δεν θυμάμαι ημερομηνία. Τελεσυδίκησε? Βέβαια, ναι. Πείτε μας. Αλλά προσέξτε τώρα. Σε μια τέτοια δίκη έπρεπε να μην αθωωθώ με τίποτα, διότι είχα κάνει μήνυση στους 302, επειδή εκτελέστηκε μια διεθνή διαδικασία νομική. Έτσι κατατέθηκαν μέσω πρεσβειών και μέσω υπηρεσιών και όλων των οργανισμών των παγκόσμιων τα 600 δισεκατομμύρια. Τότε είχε ανακοινωθεί, ήμουν υποχρεωμένος από τη Montreal Bank του Καναδά να το δημοσιεύσω στο Bloomberg, στο CNW και σε όλα τα μεγάλα οικονομικά δίκτυα της παγκόσμιας πιστωτικής γραμμής, ούτως ώστε να μην κλονιστεί η χρηματαγορά και να μην κλονιστούν ήδη τα πιστωτικά ιδρύματα. Ήμουν υποχρεωμένος λοιπόν. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε τίποτα με πτώ, γιατί η τράπεζα το ανακοίνωσε, να καταλάβετε. Δηλαδή, μέσω της τράπεζας ανακοινώθηκε στο Bloomberg παγκόσμια. Άρα οι τράπεζες την άλλη μέρα και τα πιστωτικά ιδρύματα έμαθαν την κίνηση που θα γίνει στην Ελλάδα, ούστως ώστε στις επενδύσεις τους να μην έχουν κάποιο πρόβλημα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε πουθενά. Να το πούμε λίγο πιο απλά, κύριε Σόρα. Οι διώξεις οι ποινικές για όλα αυτά τα αδικήματα συνδικαστήκανε σε μία ή ήταν χωριστά η κάθε μία? Όχι, ήταν σε μία. Σε μία. Αλλά το ήθελαν πάρα πολύ, γιατί τους είχα κάνει μήνυση, γιατί είχε κατατεθεί, είναι πολύ σωστό και με μια πολύ νομική διαδικασία, τα 600 δισεκατομμύρια στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία και όχι στην ελληνική δημοκρατία, με αποτέλεσμα... Αποδείξατε δηλαδή, να τα λέμε λίγο απλά να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, αποδείξατε ότι τα χρήματα υπάρχουν? Όχι βέβαια, όχι μόνο αυτό. Αποδείχτηκε και κάτι άλλο πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια, γι' αυτό τα λέω. Να τα λέμε εγώ απλά. Εγώ αθωώθηκα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η δίκη αυτή μεσολάβησε ώστε όσο μπορούσαν να δικάσουν ακόμα και ένα μήνα, όπως και δύο, οπότε να αποφύγουν αυτή τη μήνυση που τους είχα κάνει εγώ για τους 302. Άρα, εφόσον είχα κάνει τη μήνυση που δεν πήραν τα 600 και μπήκαν στο τρίτο μνημόνιο, γιατί εγώ τους έκανα μήνυση για σκάλες προδοσίας, γιατί δεν πήραν τα 600 και μπήκαν σε τρίτο μνημόνιο, ενώ τα χρήματα ήταν διαθέσιμα προς τον ελληνικό λαό? Άρα λοιπόν, δεν ήταν μια μήνυση αυτή που έκανα εγώ, έτσι απλά δεν μ' αρέσει το σχέδιό σας ή δεν μ' αρέσει το σύνταγμά σας. Εγώ έκανα μήνυση, γιατί δεν πήρατε τα 600 δις και βάλατε στο τρίτο μνημόνιο τον ελληνικό μου λαό. Άρα με το που τους κάνω τη μήνυση, μου κάνουν τη μήνυση εμένα αυτή, αθωώνομαι εγώ στη μήνυση αυτή που μου έκανε το κράτος. Οπότε μένει ή ο Σόρας λέει ψέματα, άρα καταδικάστε τον, ή εσείς είστε ψεύτες και απατεώνες. Άρα με την αθωτική τη δικιά μου, εν μένει ότι είναι κοινοί απατεώνες, δοσύλλογοι και έχουν κάνει εσχάτη προδοσία. Τώρα. Αυτό το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, να ξέρετε, είναι διαρκές αυτόφορο. Προσέξτε, είναι διαρκές αυτόφορο και είναι διαρκές κακούργημα. Αυτοί λοιπόν τώρα, λόγω του ασύλου που είχαν και ήταν και 302, με ενημερώνουν ότι στην ασφάλεια έχουν πάει μόνο μέχρι τώρα, από τότε μέχρι σήμερα, γύρω στους 55 βουλευτές. Μέχρι τους 300 βλέπουμε και έχουμε αλλάξει δύο κυβερνήσεις. Καταλάβατε. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν προσφύγατε? Να πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κάνω τι? Να καταγγείλετε τους 302 για εσχάτη προδοσία. Όχι. Είναι τελείως διαφορετικό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και νομίζω πρέπει να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Ουσιαστικά πρέπει να είσαι. Όταν υποβάλλετε και έχετε αποδεικτικά στοιχεία τα οποία σας δικαιώνουν αυτή τη στιγμή, όπως το είπατε εσείς, ότι αποδεικνύετε ότι τα λεφτά υπήρχαν και μας βάλαν σε τρίτο μνημόνιο. Κοιτάξτε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θέλω να πάω, γιατί είναι χίλιοι καζάρι ευρεογενείς που
ξεκινήσαν την Ευρώπη. Τώρα σε εσάς νομίζω ότι η Ευρώπη δουλεύει, η Ευρώπη δεν υπάρχει. Εσείς περιμένετε δηλαδή να βρείτε το δίκιο σας στην Ελλάδα? Και τότε τι μου λέτε τότε? Δηλαδή κάνουμε τσάπα κουβέντα. Είναι δυνατόν να βγάζουν συμπεράσματα με τσάπα? Μην βγάζετε συμπεράσματα. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε τι είπα. Περιμένετε να βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους? Ρώτησε εμένα, σου απαντήσω. Απάντηση, περιμένω. Ωραία. Δεν περιμένω, μη μου βάνεις λόγια στο στόμα μου, που σημαίνει εγώ δεν περιμένω να βάλω τα μάτια τους μόνο τους. Το δίκαιο δεν είναι ούτε στην Ελλάδα θα το βρεις. Το δίκαιο, αυτή η μήνυση που έκανα, θα τη δικάσω στις μέρες της Ελλήνων Πολιτείας. Γιατί αν θυμάσαι καλά, ο Παπαδόπουλος δικάστηκε με μια μήνυση του Λικουρέζου, την οποία την είχε κάνει πριν πέσει ο Παπαδόπουλος. Αυτή τη μήνυση λοιπόν θα τη δικάσω στην Ελλήνων Πολιτεία και ό,τι άλλο έχει γίνει. Πάμε λοιπόν για την Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν είναι ένα μεγάλο μαγαζί καθαρά των Εβραίων σιωνιστών. Δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δικαστήριο, δεν υπάρχει τίποτα. Πληρώνεις κάθε μέρα στη συναλλαγή σου 23% και δεν ξέρει κανείς που πάνε. Το ΦΠΑ των χωρών της ΕΕ δεν πηγαίνει στα κράτη. Πηγαίνει για τα έξοδα της ΕΕ. Αυτά λοιπόν τα καθάρματα κάθε 4 χρόνια μου παίρνουν τον εθνικό μου ΑΕΠ. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πληρώσει στην Ενωμένη τη δίθεν Ευρώπη αυτό το κοινοπρακτικό που έχουμε κάνει και παραδώσαμε τις δραχμές μας, τον πλούτο μας, για να βγάλουν αυτά τα αζώα το ευρώ. Άρα το ευρώ είναι δικό σου και δεν είναι φεύγω από το ευρώ. Έτσι πλάκα, πού πας? Για να βγει το ευρώ λοιπόν αυτά τα ευρωγενή καθάρματα πήρανε τον εθνικό πλούτο των χωρών. Πολύ ωραία. Κάναμε κοινοπρακτικό. Μια χαρά, είμαστε μια ωραία εταιρεία. Άρα λοιπόν το ΦΠΑ κάθε χρόνο πηγαίνει για τα γραφεία της Ενωμένης Ευρώπης. Τα έξοδα, ποια έξοδα? Χαρτιά, στυλούς, μολύβια, τι? Διαχείριση. Έτσι λοιπόν κάθε 4 χρόνια σου παίρνει τον εθνικό σου πλούτο. Δηλαδή η Ελλάδα, δηλώνουν άλλη ιστορία αυτή, ότι έχει 130 δισεκατομμύρια το χρόνο. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ψεύτικο αυτό, είναι πάνω από 1 τρισεκατομμύριο το έτος. Δεν πειράζει όμως. Όλες οι συναλλαγές του ΦΠΑ πηγαίνουν σε αυτά τα ζώα. Τώρα λοιπόν 20 χρόνια ΦΠΑ που έχω, έχουν πάρει 5 φορές τον πλούτο μου. Να μας πούνε τι τον κάνανε. Γιατί είσαι μέτοχος, είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει κάποια στιγμή να ελέγξει. Ποιος να ελέγξει, μωρέ? Αυτές οι μαριονέτες. Θέλει έναν ηγέτη να πάει να ελέγξει την Ευρώπη, να την τυνάξει τα πέταλα στον αέρα. Να τη τυνάξει τα μελίγια. Να τη πει πού τα πήγε στο ΦΠΑ τόσα χρόνια, τι έφτιαξε, τι έκανε. Αλλά όταν έρχεται η Ενωμένη Ευρώπη να μου επιδοτήσει εμένα έργο, τι να μου επιδοτήσει? Να μου επιδοτήσει έργο όπως συγκίνα το έργα στην Ελλάδα, που το έργο κοστίζει 1 δις, το χρεώνουμε 6, το 50% μου το γίνομαι συνέδρος με τους Ευρωπαίους και δεν δίνουν φράγκο και το υπόλοιπο οι εργολάβοι. Και αυτό το λέτε στην ετερηλίκη και είμαι μέτοχοι. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε έναν έλεγχο. Πάμε λοιπόν στα δικαστήρια. Να δικάσω πού, μωρέ? Με τους χαζάρους? Ακού, δεν με ενδιαφέρει. Ετοιμάζεται ήδη μια παγκόσμια μήνυση σε παγκόσμιο δικαστήριο και όχι σε ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ωραία. Μια μήνυση η οποία μπορεί να την πει γενοκτονία και πρέπει να την κλειδώσει τη γενοκτονία για να πα σε τέτοιο δικαστήριο. Την οποία τη γενοκτονία δεν την κλειδώνω με τα 600. Τη γενοκτονία θα την κλειδώσω με τις συμμετοχές Ανατολής. Με αυτή την τεράστια γενοκτονία που συνεχίζει ως σήμερα με ένα πλούτο που καπηλεύεται και διοικείται, άμα το θέλετε, και η οικονομική ζωή, αλλά και η φυσική ζωή των ανθρώπων και των Ελλήνων, με γενοκτονία από τα ίδια τα παιδιά, από τα ίδια τα χαζαρόπαιδα, τα ευρεόπαιδα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Να ρωτήσω κάτι. Πέστε μου. Την ιστορία του Λαμπράκη την ξέρετε? Του Λαμπράκη? Του Λαμπράκη. Εδώ λέτε. Του Χρήστου Λαμπράκη. Ναι. Όχι τόσο καλά. Όχι τόσο καλά. Εντάξει, λίγο μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ιστορίες. Μεταφορικά το πάω. Κατάλαβα τι λέτε, αλλά να σας πω κάτι. Όχι, και να ολοκληρώσω. Κοιμάστε ήσυχος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορείτε, κυκλοφορείτε ελεύθερα. Α, μιλάτε που το σκοτώσανε. Ακούστε. Εγώ αλλού το πάω, γιατί σας βλέπω. Τις λέω λοιπόν ότι όχι μόνο κοιμάμαι ήσυχα. Ξέρω, όχι μόνο να προστατεύομαι, να προστατευτούν αφού από μένα. Αυτοί γύρισαν και είπαν τότε ότι ένας Γκοτζαμάνης τον σκότωσε. Καταλάβατε που το πάω, κύριε Σόλα? Όχι, μωρέ, μην το πας, μωρέ. Άκου να σου πω κάτι. Έλα να σου πω κάτι. Γιατί να μην το πάω? Θα σου το εξηγήσω λίγο λοιπόν. Κοίταξε λοιπόν πώς είναι η ιστορία. Πού στηρίζεστε? Όχι, συγγνώμη, πού στηρίζεστε όλα αυτά που λέτε και κυκλοφορείτε ήσυχος? Όχι, αυτά που λέω τα στηρίζω μια χαρά. Τα στηρίζετε? Αλλού το πάω. Δεν καταλάβατε. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Απλώς λέω, είστε τόσο ενεργητικός, γνωρίζετε πολλά πράγματα και μπορεί να ενοχλείτε. Ναι. Και όποιος ενοχλείται. Να το εξηγήσω λίγο. Ναι. Άκου τώρα λοιπόν, θα σου πω. Η ιστορία έχει πει τα δικά της θέματα, έτσι. Έχει φτιάξει ήρωες, έχει φτιάξει όλους τους προδότες ήρωες. Θα πω λοιπόν κάτι. Θυμάστε παλιά, η φιλική εταιρεία. Η φιλική εταιρεία. Ποια φιλική εταιρεία? 7 Μασόνοι ήταν η φιλική εταιρεία. Για ποια φιλική εταιρεία μιλάτε?
Εντάξει, τώρα να μην πούμε στην ιστορία την παλιά. Α, να μην πούμε στην ιστορία. Εγώ λέω, βλέπω τα σημερινά δεδομένα όπως τα θέτετε. Όχι, να μην τα βλέπω. Όχι, γιατί... τα βλέπω πολύ σωστά που τα λέτε. Έχουν βάσει ορισμένα πράγματα. Απόλυτα. Όχι, μα μπορώ να σα εξηγήσω. Μα... πρόσεξε τώρα. Δεν έχουμε και τόσο χρόνο για να μπούμε. Αλλά λέω εγώ όμως κάτι. Ειλικρινά σας βλέπω ζεστό, ένθερμο, με αποδείξεις. Για να σας καλύψω. Ανησυχώ όμως για σας. Να μην ανησυχείτε για μένα, να ανησυχείτε για εσάς. Όχι, εγώ ανησυχώ πρώτα για εσάς, γιατί να εσείς... να μην ανησυχείτε για μένα, γιατί είστε... όσο εσείς θα δυναμώνετε και θα μεταβιβάζετε η δύναμη στο λαό, θα ναι. κινδυνεύω λιγότερο. Όσο περνάει ο καιρός και δυναμώνει ο λαός και παίρνει τη δύναμη στα χέρια του λαός και καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται, αφυπνίζεται, μαθαίνει, σταματάει να πιστεύει. Ωραία. Πιστεύεις διότι δεν γνωρίζεις. Από την ώρα που θα γνωρίζεις, σταματάς να πιστεύεις. Έχω πει και άλλες φορές, για παράδειγμα. Σήμερα όλοι πιστεύουν. Όλοι πιστεύουν. Έχω δει γιατρό, ο οποίος λέει: δεν ξέρω, λέει, πώς έγινε αυτό. Ο Θεός ξέρει. Τι με δουλεύει, ρε, δουλεύει επιστήμονας άνθρωπος τώρα, ο Θεός ξέρει. Πλάκα κάνεις. Τέλος οι πίστες, παιδιά. Δεν πιστεύεις κανένα και τίποτα. Βλέπεις, γνωρίζεις, ξέρεις. Εγώ βλέπω για παράδειγμα, ότι για παράδειγμα έχω πει: για παράδειγμα, έχω πει. Έχω 100 ευρώ στη τσέπη μου. Το πιστεύεις. Αν με ψάξεις, θα ξέρεις. Και θα σταματήσεις να πιστεύεις, γιατί θα ξέρεις αν έχω 100. Γιατί αν πιστεύεις, μπορεί να μην έχω τίποτα, μπορεί να έχω παραπάνω. Άρα λοιπόν πίστη. Με ξέρω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μέχρι εδώ που φτάσαμε από πίστες, από αγάπες και από ειδοξασίες. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να πας στη βάση της πραγματικής γραμματείας, της πραγματικής αλήθειας, της πραγματικής δημοκρατίας, του πραγματικού πλούτου. Νάτος, αυτός είναι μπροστά σου, μα είναι πολύ και τι σε πειράζει. Στο κρύβανε, ναι, πρέπει να καθαρίσει αυτή η ιστορία. Να ρωτήσω... Τώρα μου λες να φοβάμαι να ξέρεις ότι εγώ δεν έχω σκελετούς. Σκελετούς σκοτώνω μόνος μου. Εγώ περιμένω, αν σε περίπτωση πάμε σε εκλογές. Θα είστε υποψήφιο σαν κόμμα. Πολιτικό κόμμα, είπατε. Όπα, δεν είπα κόμμα, είπα φορέα και φορέα. Συγγνώμη, ανακαλώ τη λέξη κόμμα, πάω φορέα. Θα είστε. Δεν θα είμαι εγώ, θα είναι οι Έλληνες. Αν αποφασίσουν οι Έλληνες, πρόσεξε. Να βάλουν δεν μπροστά εσάς. Δεν λέω όχι. Ότι εγώ ηγούμε, ότι εγώ ηγούμε μια κίνηση που στρατηγικά την έχω φτιάξει και δεν θα πέσει ποτέ και δεν μπορεί να πέσει αυτή η κίνηση και έχει τόσο μεγάλη στρατηγική. Ναι, μπορώ να το. Όχι, να προχωράω να λιγάκι την κουβέντα. Μπήκατε μέσα στην Βουλή με 3%, 4%, ό,τι είναι. Τέλος όχι, πάντων. Όχι, κύριε, δεν πάμε στη Βουλή εμείς για 3%, για 4%. Δεν με καταλάβατε πάλι. Μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ποσοστού. Αλλού θέλω να καταλήξω. Από την επόμενη μέρα, ποια θα είναι η στάση σας. Αν ήσασταν δηλαδή σήμερα στη Βουλή. Είχαμε εκλογές χθες και ήσασταν μέσα. Τι θα αλλάζατε, τι θα φέρνατε, θα είχαμε μια Χρυσή Αυγή η οποία είναι αντίθετη σε όλα και ή με άλλη πολιτική για ιδέα. Για ποια Χρυσή Αυγή μιλάτε, για δεν για μιλάω, καμία σχέση, δεν έχετε καμία τώρα σχέση. Εσείς το είπατε, για αυτό λέω, το μόρφωμα. Φέρνω τα άκρα, εκείνο είναι άκρο, δεν το συζητάω καν. Ούτε καν άκρο δεν είναι, ξέρετε τι είναι, ένα δογματισμένο μόρφωμα. Με ξενόφερτο το οποίο ήρθε στην Ελλάδα χωρίς πρόεδρο, χωρίς τίποτα, ίδιο με το απαξιώνω, το αφήνω. Πάμε λιγάκι σε εσάς. Θα ήσασταν. Όχι, επειδή το είπατε, γιατί αφήνουμε μέσα. Λέω, αυτό είναι ένα αμόρφωμα που μου πήρε κάποια δυναμικά παιδιά, τα οποία όντως έτσι είναι σε όλες τις κοινωνίες. Αρχίζουν και δίνουν τα μπέλε. Εμείς μιλάμε για μια πραγματική δημοκρατία και η επόμενη μέρα είναι ξεκάθαρη. Γιατί είπατε 30%, ξέρετε γιατί ποσοστά μιλάμε. Καταρχάς, εμείς δεν θα πάμε στη Βουλή ποτέ για να μπούμε μέσα. Εμείς θα πάμε να πάρουμε όλη τη Βουλή και αυτό θα γίνει από τους Έλληνες. Πώς θα είναι γίνει. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Τι εννοείται δηλαδή, πραξικόπημα. Έτσι πως το είπατε, θα μπούμε να πάρουμε όλη τη Βουλή. Καλά, το καταλαβαίνετε τώρα με τέτοιο επίπεδο που μιλάμε. Μιλάμε σε ένα πιο ανεβασμένο επίπεδο. Μιλάτε για πραξικόπημα. Πραξικόπημα μπορεί να το κάνει ένα στρατός ή κάποιος άλλος ή μια υπηρεσία. Εμείς. Οι ελεύθεροι Έλληνες με 200 οργανισμούς και με ένα πλούτο τεράστιο και μια νομική βάση κύριε η οποία απορρέει από το Σύνταγμά μας. Εγώ ρωτάω το διατάφτα το μετά. Μπήκατε μέσα. Αυτά με ενδιαφέρουν. Είστε μέσα πλέον στη Βουλή. Εγώ θέλω να ξέρω τι να περιμένω από εσάς. Ωραία, κατάλαβα επειδή μιλάτε. Έχω αναρτήσει την επόμενη μέρα. Έχω αναρτήσει την επόμενη μέρα, η οποία είναι και υπογεγραμμένη από τον Άριο Πάγο, ναι. Η οποία είναι η επόμενη μέρα, τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό. Είναι δηλαδή ένα πολυσέλιδο, το οποίο είναι γύρω σε 70 σελίδες, το οποίο είναι και ο πρώτος μόνος φορέας ο ελληνικός, ναι. Το ελληνικό, το ΕΣΥ, ο φορέας του ελληνικού έθνους, όπου έχει και πιστοποιήσει τα χρήματα. Πόσα χρήματα και από πού έχει ήδη τα χρήματα στο πορτοφόλι του για να κάνει την επόμενη μέρα. Όχι ένα project που κάνουν αυτά τα γύρια. Εγώ μιλάω στον Άριο Πάγο, έχω καταθέσει και είναι σφραγισμένο στον Άριο Πάγο η επόμενη μέρα, το σχέδιο όλο τι θα γίνει για όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, από την οικονομική, τη ζωή, τα πάντα, όλα. 70 σελίδες οι οποίες είναι πιστοποιημένες και με μου τις έχει σφραγίσει ο Άριος Πάγος, όπου από εκεί είναι και από πού είναι τα χρήματα. Τόσο τέλεια είναι όλα. Αλλά θέλετε να σας πω τις προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες είναι και πιστοποιημένες από τον Άριο Πάγο, πολύ ευχαρίστω να σας διαβάσω, αν έχετε χρόνο. Βεβαίως, έτσι συνοπτικά αν θέλετε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
Συνοπτικά λοιπόν, όλα τα δικαιώματα του ελληνισμού έχει να κάνει με όλο τον ελληνισμό. Όπου υπάρχει απανταχού της γέας ελληνισμός, όπου υπάρχει όλη η γραμματεία η δικιά μου πρέπει να την πάρουμε πίσω, όπου υπάρχει πολιτική, όπου υπάρχει ελληνικό δικαίωμα πνευματικό στον πλανήτη επιστρέφει στην Ελλάδα. Μιλάω για μια αμυγές, ένα αμυγές ελληνικό ίδρυμα καθαρά οικονομικό αυτοτελές και αυτόνομο της Ελλάδος. Όχι αυτό το μόρφωμα της Τράπεζα της Ελλάδος που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα και η Εθνική Τράπεζα ανήκει στους Rothschild. Καταρχάς, να ξεκινήσω ότι υπάρχουν γύρω στις 7 επιτροπές η οποία θα έλεγξει όλο το δημόσιο βίο, όλες τις τράπεζες, θα έλεγξει όλες τις εταιρείες, θα έλεγξει όλο το δημόσιο, όλες τις συμβάσεις με το δημόσιο, θα έλεγξει όλα τα μνημόνια, θα έλεγξει τα πάντα, τι έχει γίνει. Φυσικά μιλάμε για ένα χ. Χ αύριο το πρωί δεν υπάρχει κανένα χρέος και μπαίνουμε σε έναν έλεγχο να ελέγξουμε όλο μας το κράτος από το 74 και εντεύθεν. Από το 74 και εντεύθεν. Θα δούμε αν θα πάμε παραπίσω. Καταρχάς σταματάει την άλλη μέρα το πρωί κάθε φορολόγητο γουρούνι που λιμένεται το χώρο μας και όλες αυτές, όλα τα ιδρύματα που είναι γύρω στις 20.000 ιδρύματα που λιμένονται τον ελληνικό χώρο και τρώνε, κατατρώνε και γενοκτονούν τον Έλληνα. Σταματάνε όλα αυτά. Σταματάμε να δούμε πού έχουμε πάει τα λεφτά. Θα δούμε αν έχουν έρθει τα 600 δις που μας λένε ότι χρωστάει η χώρα μου. Να δούμε αν έχουν έρθει και πού έχουν πάει αυτά. Γιατί πληρώνουμε υπέροχους φόρους. Ουσιαστικά όλη μας τη ζωή τη δίνουμε στους φόρους. Θα επιστρέφουμε τα χρήματα ό,τι βγάζουμε στο κράτος και τελικά χρωστάμε και 600 δις. Αν χρωστάμε 600 δις, θα πρέπει να μας τα έχουν δώσει κάποιοι δανειστές γελοί. Να δούμε ποιος είχε λεφτά να μας δώσει. Γιατί εμείς έχουμε δικά μας χρήματα και από τα Παγκόσμια Ταμεία και από το κράτος μας. Πού χρωστάμε. Και αν έχουν έρθει, τι έργα έχουν γίνει. Γιατί εμείς δεν έχουμε δει κανένα έργο στην Ελλάδα. Ό,τι έργο υπάρχει στην Ελλάδα είναι ξένο. Η γέφυρα Ρίου Αντίρρηου είναι των Γάλλων. Οι δρόμοι, η Αττική Οδός και όλοι οι εθνικοί δρόμοι δεν είναι δικοί σου. Το αεροδρόμιο δεν είναι δικό σου. Εσύ δεν έχεις τίποτα, αλλά χρωστάς 600. Τελικά, αφού πήρες 600, τι τα έκανες. Τα άφαγες, τι έφαγες. Είναι γελία τα πράγματα εντωμεταξύ. Δεν γίνεται να μην είναι κανένα έργο δικό μου. Δρόμους δεν έχω, έχω μια γούβα. Γραμμή δεν υπάρχει. Πεζοδρόμιο ανύπαρτο. Οι πόλεις μου είναι χτισμένες με εβραϊκό μπουρδέλο. Πρώτα αγοράζουν οι Εβραίοι τα σιωνόσπορα και μετά τα μασονόσπορα όλα και μετά μου το κάνουν οικισμό και αρχίζουν και εγώ τσακώνομαι για ένα τετραγωνικό, για ένα μπόντο. Δηλαδή μου έχουν χτίσει τις πόλεις μου όπως γουστάρουν, δεν υπάρχει τίποτα. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν έχουν έρθει τα λεφτά και πού έχουν πάει και ποιος θα έχει πάρει. Θα γίνει ένας τεράστιος έλεγχος αυτή τη φορά και θα μπει σε μια διαδικασία όλη η ελληνική. Όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, σε μια τεράστια ανάπτυξη, βέβαια έχουμε καταθέσει 48.000 έργα για όλη την Ελλάδα στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ο πλούτος έχει πιστοποιηθεί και από τα Παγκόσμια Ταμεία αλλά και από private, από προσωπικά χαρτοφυλάκια. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα να ενωθεί ο ελληνισμός. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε στην Βουλή να γίνουμε βουλευτές. Εμείς θέλουμε ο ελληνικός λαός θα μαζευτεί απ' έξω στα δικά του γραφεία, στην ελεύθερη παράλληλη λεωφόρος που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Μπορώ να σας πω ότι είναι τεράστια τα ποσοστά και αυτά τα ποσοστά που λέτε είναι ψεύτικα. Δεν υπάρχουν αυτά σε εμάς. Εμείς δεν περιμένουμε να μαζέψουμε να πάμε στη Βουλή, ούτε απελπιστούμε σε βουλευτές. Θέλουμε την Ελλήνων Πολιτεία, όπου η Ελλήνων Πολιτεία μιλάει για αξίες, μιλάει για αρχές. Υπάρχουν 33 πρωτόκολλα. Μιλάμε για εθνοσυνέλευση. Και για να γίνει μια εθνοσυνέλευση θα πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει πάνω από το 51% του ελληνικού λαού. Άρα ευελπιστώ ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει. Θα φάει όλο αυτό στο κεφάλι. Κάποια στιγμή θα το δείτε όλοι αυτοί μαζεμένοι να είναι εναντίον μας. Θα δείτε όλα τα πολιτικά κόμματα που θα εναντιωθούν απέναντί μας. Και η μάχη θα είναι μία και έξω. Η μάχη θα είναι μία μεγάλη αναμέτρηση. Ο ελληνικός λαός, όλος απέναντι στο όλο το καθεστώς και στο όποιο καθεστώς. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει άλλη μάχη. Θα πρέπει να σε αυτό το σημείο να πω ότι ορισμένους χαρακτηρισμούς, τους οποίους είπατε εσείς, δεν τους υιοθετούμε για λόγους ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου. Έχετε δίκιο, εγώ έχω τους λόγους μου και μπορώ να το αποδείξω, γι' αυτό το λέω. Και ξέρετε γιατί κάτι. Ως μέσον πρέπει να σας πω ότι δεν υιοθετούμε τους χαρακτηρισμούς τους οποίους επικαλείστε εσείς. Για να είμαστε τυπικά. Οι χαρακτηρισμοί είναι σε είναι ακραίοι οι χαρακτηρισμοί και είναι, να το πω, χυδαίοι. Τους οποίους δεν μπορούμε εμείς μέσα από το μέσον να τους υιοθετήσουμε. Όπα, μισό λεπτό. Τι εννοείται χυδαίο να το ορίσουμε. Να ο Εβραίος είναι χυδαιότητα. Όχι, όχι. Εδώ, όταν είναι ο Βρυσάνα, μου το πείτε. Συγγνώμη, ο σιωνιστής είναι χυδαιότητα. Να μην πω τη λέξη. Από μη πει. Τι είπατε, τη λέξη μη πει. Όμικρον ύψιλον. Και πάει αλλού. Είπατε τη λέξη. Μία λέξη την οποία δεν την υιοθετούμε. Α, δεν τη θυμάμαι αυτή, αλλά τέλος πάντων. Είπατε, πάντως, να ξέρετε, υπάρχει φεκ συγκεκριμένο στο εκεί που πηγαίνουν οι άντρες, ας το πω, και κάνουν την ανάγκη τους, τέλος πάντων, μόνο οι άντρες. Ναι, αυτό λέω.
Καλά, μην αφήσετε, δεν υπάρχουν κακές λέξεις, υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Εντάξει, είναι κρίμα και άδικο να πέσουμε σε αυτή τη διαδικασία να λογοδοτήσουμε για κάτι. Ελάτε να καταλάβετε, ναι. Λίγο, μην λογοδοτείτε. Μην λογοδοτήσετε, θα λογοδοτήσουν άλλοι, αγαπητέ μου. Ακούστε ποιοι θα λογοδοτήσουν. Μέσα στο ελληνικό σου δημόσιο, στο ελληνικό σου κράτος, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αγέλεια ανθρώπων, οι οποίοι λιμένονται χρόνια το χώρο και είναι αφορολόγητοι. Αυτό είναι το κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο. Με δικαίωμα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μία κάστα ανθρώπων, μία κάστα ανθρώπων, ένα σύλλογος που δεν μας νοιάζει. Εμείς είμαστε στον πλανήτη οι Έλληνες, πολλά εκατομμύρια. Στην Αμερική είμαστε 3,5 εκατομμύρια. Συλλόγους έχουμε. Αλλά να είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μέσα στο κράτος, όπου να παρανομούμε, να καταπατούμε κάθε νόμο και να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια ως αφορολόγητο. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δημιουργούν μονοπόλια, δημιουργούν πολύ συγκεκριμένη διαδικασία μέσα στο κράτος. Υπάρχει μια τεράστια παρανομία η οποία έχει επιτραπεί. Αυτό δεν γίνεται στο Σύνταγμά μας. Στο Σύνταγμά μας δεν υπάρχει. Υπάρχουν ΦΕΚ παράνομα. Υπάρχουν λοιπόν ΦΕΚ παράνομα και κυβερνώντες οι οποίοι είναι πραγματικά με αποδείξεις της ίδιας κάστας συνωμοταξίας και ομοειδιάτης. Άρα μιλάμε για μια αγέλη Εβραίων. Και εκεί δεν θα μείνω στο Εβραίον, θα μείνω στο Ασκανάζι, θα μείνω σε κάποια δόγματα, μα το θέλετε, τα οποία είναι καθαρά σιωνιστικά, καθαρά σιωνιστικά. Οπότε λιμένονται και γενοκτονούν το έθνος μου και τη χώρα μου. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει, είναι το πρώτο που θα σταματήσει. Έχετε καταλάβει ότι είναι τελείως αφορολόγητη έναντι εσένα, ο οποίος θα φέρει εισαγωγές, θα πληρώσει φόρο τελωνίου, θα πληρώσει ΦΠΑ, αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Και έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι 5-10% στους δικούς τους περίκους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή, έχουν γραφτεί, έχουν μπει, ο οποίος λιμένεται όλο αυτό το χώρο, τον εμπορικό, τον οικονομικό, τη ζωή, και μπορούν να βάλουν φόρο, αλλά μόνο για αυτούς, για το κράτος τους. Αλλά δεν πληρώνει κανείς τίποτα στην Ελλάδα. Και διατηρούν λοιπόν μονοπόλια. Άρα, μιλάμε για μια γενοκτονία πραγματική. Όταν εσύ είσαι εισαγωγέας ή έμπορας ή βιοτέχνης, πληρώνοντας τους φόρους που είναι 45% στην εφορία, πληρώνοντας το ΦΠΑ που είναι 23%, πληρώνοντας τα ΙΚΑ, πτεύε, αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Δεν είναι ανταγωνιστική απέναντί σου, είναι τεράστια. Εκεί που εσύ που θα αγοράζεις, αυτοί πουλάνε. Άρα λοιπόν δημιουργούνται μονοπόλια μέσα στην Ελλάδα μου και γενοκτονούν. Οπότε υπάρχει μια κάστα που μου το παίζει ελίτ. Έχουν πρόσβαση λοιπόν να δημιουργηθούνται τα πάντα από σένα, το κράτος, για να μην πληρώνει κανείς τίποτα. Μάλιστα. Έχει γίνει τα μέρια όσια εδώ. Δεν πρέπει κάποιος να το σταματήσει. Και εσείς μου λέτε τώρα να μην. Χιδαίους χαρακτηρισμούς. Χιδαία είναι η γενοκτονία στη χώρα μου, αυτό που γίνεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι να χαρακτηρίζω κάποιο ζώο έτσι, με τόσο πολύ ευγένεια που δείχνω. Με τεράστια ευγένεια δείχνω. Μάλιστα. Φαντάζεστε λοιπόν τι έχει γίνει. Από όλα τις κάστες που διοικούνται μέσω από το ευρεογενή κομμάτι ή το κομμάτι των χαζάρων ή χαζαρομογκόλων, όπως σου λέω, που αυτή είναι πραγματικά. Τι λέτε, αγαπητέ μου? Κύριε Σόρα, εκεί θα μείνουμε. Πιστεύω ότι κάναμε μια πρώτη επικοινωνία. Θα μας δοθεί και άλλη ευκαιρία, να ξέρετε. Απλώς να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Ήδη καταναλώσαμε μισή ώρα. Έτσι βλέπω, μισή ώρα μιλάμε. Σας έχουμε δώσει το βήμα. Λέτε τις απόψεις σας. Θα χαρούμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε σε πολύ τακτικό, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όχι μόνο εμένα, να φιλοξενήσετε. Φιλοξενούμε και άλλους. Και πολίτες που ασχολούνται. Γιατί το ΕΣΥ πιστεύω ότι το γνωρίζει αρκετής κόσμος. Μα ξέρετε, φτάσαμε σε επίπεδο ότι το ΕΣΥ σε όλη την Ελλάδα, με τα χρήματα του Έλληνα πολίτη, που το ΕΣΥ έχει βάλει τις εγγυήσεις του και που είναι παρόν παντού, ξεχρεώνει όλο τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, δεν θα βγουν στα κανάλια να ξεχρεώσει ο κόσμος. Δηλαδή σήμερα το ΕΣΥ πληρώνει, δεν λέει μην πληρώσετε, λέει ελάτε, υπογράψετε την εντολή εξουσιοδότησης από τους λογαριασμούς σας, αγαπητοί συνέλληνες, και πληρώστε τα χρέη σας. Γιατί δεν το βγάζουν λοιπόν να πληρώσουν τα χρέη? Έχετε δίκιο. Γιατί δεν διαφημίζετε παντού? Και γιατί πρέπει να το κυνηγάμε λοιπόν το ΕΣΥ, αφού το ΕΣΥ πληρώνει? Το ΕΣΥ έχει φόρμα εξειδικευμένη, η οποία το Υπουργείο έχει γεμίσει με πολλές δαλίκες και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να απαντήσουν. Έχει μπλοκάρει όλο το σύστημα και θα έπρεπε σήμερα όλος ο ελληνικός λαός να είναι στα γραφεία μας και να υπογράφει το ξεχρέωμά του. Το ξεχρέωμα το δικό του, στο προσωπικό του αφημί και της χώρας του, το εξωτερικό χρέος. Όπως όντως αναφέρεται στην εντολή εξουσιοδότηση. Ουσιαστικά είναι μια εντολή εξουσιοδότηση. Άρα έφτασε ο πολίτης από τα δικά του χρήματα να πληρώσει. Δεν κάνουμε χάρη σε κανέναν. Ο πολίτης έχει δικά του χρήματα. Και φτάσαμε στο σημείο και του λέμε: έλα πολίτη στα γραφεία της ΕΣΥ. Και αν κάποιος του δικός μας πολίτης εκεί που είναι αφιλοκερδής ο άνθρωπος, δεν είναι ότι είναι υπαλληλός μας, είναι ένας συνέλληνας, ο οποίος ακόμα κι αυτός προσπαθεί να μάθει καλά
όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκα και πολύ εξειδικευμένα αυτά τα πράγματα. Έλα, ρώτα μέσα στα κεντρικά σου. Έλα να ξεχρεώσεις ό,τι χρωστάς σε ΙΚΑ, ΤΕΔΕ, εφορίες και τράπεζες. Έλα, παιδί μου, δικά σου είναι τα χρήματα. Γιατί δεν έρχεσαι να πληρώσεις τα δικά σου χρήματα? Δεν σου κάνουμε χάρη, αγαπητέ μου. Πολεμάμε για σένα. Και όλο αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Δυστυχώς δεν μπορεί ο καθένας να πάει μόνος του. Πρέπει όλο το ελληνικό έθνος να πάει μαζί. Άρα μιλάμε για μια τεράστια ένωση Ελλήνων σε ένα τεράστιο ξεχρέωμα με δικά μας χρήματα. Έλα, παιδί μου. Έλα να πάρεις τα χρήματά σου, είναι δικά σου. Άρα λοιπόν αύριο θα πρέπει όλοι να αναζητούν το ξεχρέωμα και να έρθουν να υπογράψουν όλες τις φόρμες ξεχρεώματος που είναι από τα δικά τους χρήματα. Δεν είναι τους όρα τα χρήματα, ρε παιδιά. Είναι των πολιτών, πρέπει να το καταλάβετε. Κατανοητό, κύριε Σόρα. Ο χρόνος μας ήδη έχει υπερβεί. Πρέπει να κλείσουμε και εμείς την εκπομπή μας. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές για να μην έχουμε θέμα. Χάρηκα πάρα πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η Ένωση των Ελλήνων θα φέρει τη νίκη και μόνο έτσι θα σταματήσει και η γενοκτονία και θα αρχίσει η ανέλυξη του έθνους μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Το εσύ. Αυτός ήταν ο κύριος Σόρας. Τον ακούσατε. Τα συμπεράσματα δικά σας.